Πάμε στην τελευταία σύνδεση του συγκεκριμένου μέρους. Θα συνδεθούμε με Νέα Υόρκη και θα μιλήσουμε με μια κριτικιά σεφ η οποία διαπρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μας έχει υποσχεθεί βέβαια ότι θα πραγματοποιηθεί η ζωντανή σύνδεση με μια ξεχωριστή θέα από πίσω και βλέπω ότι έχει τηρήσει τη δέσμευσή της. Είναι η κυρία Βασιλική Βουρλιωτάκη. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω από Κρήτη, από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από Νέα Υόρκη. Υπέροχη θέα από πίσω, να μας πείτε πού ακριβώς βρίσκεστε. Βρίσκομαι στην περιοχή Hell's Kitchen. Είναι πολύ κοντά στη Times Square. Ναι. Στο κέντρο του Manhattan. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να μας πείτε λίγο πώς βρεθήκατε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βεβαίως, βεβαίως. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βρέθηκα για εργασία και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι. Πρώτη χρονιά που ήρθα εδώ ήταν το 2013. Ναι. Το 2013. Όπου έμεινα για ένα χρόνο, έφυγα και μετά ξαναγύρισα. Έχετε χαρακτηριστεί ωστόσο ως πρέσβυρα της ελληνικής γαστρονομίας. Ναι, ναι, ήταν ένας τίτλος που φέτος έτσι τον κέρδισα, αν μπορώ να πω. Πάρα πολύ ωραίος τίτλος. Έκπληξη ωραία. Εύχομαι να, ξέρετε, εύχομαι να τους βγάζω ασπροπρόσωπους. Ο ανταγωνισμός, ωστόσο, ακόμα περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον κλάδο σας και στη δουλειά σας είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Και οι δυσκολίες φαντάζομαι πολλές. Ναι. Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά θέλω να πιστεύω όταν μιλάμε για ελληνική κουζίνα, όλοι οι σεφ οι οποίοι κάνουν ελληνική κουζίνα, δεν ανταγωνιζόμαστε όσο θέλω να πιστεύω ότι εργαζόμαστε όλοι μαζί για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει την ελληνική κουζίνα, να την αγαπήσει. Οι δημιουργίες σας έχουν ως επίκεντρο αποκλειστικά και μόνο την ελληνική κουζίνα. Έχουν ως βάση την ελληνική κουλτούρα στη γαστρονομία. Ναι, έχουν ως βάση την ελληνική κουζίνα, έχουν ως βάση παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Αυτό που προσπαθώ όμως να κάνω είναι να παντρέψω ελληνικά προϊόντα, ελληνικές συνταγές με λίγο την αμερικάνικη κουλτούρα, ξέρετε, να έχω μια λίγο πιο μοντέρνα κουζίνα ούτως ώστε ακόμη και ο κόσμος έτσι σε πιο μικρές ηλικίες να αγαπήσει την ελληνική κουζίνα. Ποιο πιάτο αγαπούν περισσότερο δικό σας οι Αμερικάνοι? Θέλω να πιστεύω όλα τα πιάτα, αλλά κυρίως αγαπάνε τα θαλασσινά. Γι' αυτό και έχουμε ζυμαρικά με θαλασσινά, έχουμε ποικιλίες θαλασσινών. Αγαπάνε πάρα πολύ το χταπόδι μας. Ο επόμενος μεγάλος στόχος της Βασιλικής Βουρλιωτάκη ποιος είναι? Μία επιστροφή στη χώρα μας βρίσκεται στα σχέδιά σας? Βρίσκεται, σίγουρα βρίσκεται στα σχέδιά μου. Βέβαια, όχι ακόμα. Πιστεύω έχω αρκετό δρόμο να κάνω ακόμα. Θέλω να καταφέρω πραγματικά να προωθήσω την ελληνική κουζίνα εδώ πέρα και να κάνω τον κόσμο να την αγαπήσει ακόμη πιο πολύ. Εύχομαι κάποια μέρα να ξαναγυρίσω στην πατρίδα. Περιμένω πώς και πώς κάθε χρόνο τις διακοπές μου. Διακοπές και στην Κρήτη, καθώς έχετε καταγωγή από την Κρήτη. Ναι, βέβαια. Έχω καταγωγή από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, αγαπάω την Κρήτη. Διακοπές, πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις με τους γονείς μου στην Κρήτη. Αλλά και νεότερη ακόμα με φίλους. Προσπαθώ όσο μπορώ. Τώρα πλέον δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά προσπαθώ. Όσο γίνεται να πηγαίνω πιο σύντομα, ξέρετε. Τα εστιατόρια στη Νέα Υόρκη είναι ανοιχτά. Ξέρετε ότι ο κλάδος εστίασης στην Ελλάδα περνά μια δύσκολη συγκυρία, μια δύσκολη περίοδο. Οι επιχειρήσεις είναι κλειστές. Στη Νέα Υόρκη τι επικρατεί, ποιο είναι το κλίμα το οποίο επικρατεί? Μπορώ να σας πω ότι και εδώ είναι η ίδια κατάσταση. Πάρα πολλές δυσκολίες. Έχουν κλείσει πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ανοιχτές για πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς και εμείς είμαστε κλειστά. Για την ώρα έχουμε μόνο delivery και πακέτο. Μας ανοίξανε, ξανακλείσαμε.
Και τώρα περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δυστυχώς. Χιόνισε, σωστά. Το έχει στρώσει. Χιόνισε, ναι. Το έχει στρώσει. Είχαμε μια μεγάλη χιονοθύελλα την Δευτέρα. Ήταν σχεδόν όλα κλειστά. Ήμασταν στα σπίτια μας. Απολαύσαμε το χιόνι. Ναι. Ένα μήνυμα στους κριτικούς που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ένα μήνυμα. Ότι σίγουρα αγαπάω πάρα πολύ την κριτική κουζίνα. Αγαπάω πάρα πολύ την κριτική κουζίνα. Με αδυναμία σε ποιο πιάτο? Με αδυναμία σε πολλά πιάτα. Θυμάμαι τα καλτσούνια της γιαγιάς μου και τρελαίνομαι, να σας πω την αλήθεια. Με αδυναμία σε πολλά πιάτα, με αδυναμία στην Κρήτη, με αδυναμία πάρα πολύ στο νησί. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και με το καλό να τα ξαναπούμε για από κοντά, να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στις εγκαταστάσεις μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε όλοι καλά. Εύχομαι με υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς. Να είστε κι εσείς καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.